ως λειτουργός του βασιλέως της δόξης, το παρανόμο βασιλεί αντετάξω, ιερομάρτης εν δόξε, πάμακαρ βασιλεύ, όθεν τον αυχένα σου, εκτμηθείς διαξήφους, χαίρον προσεχώρησας, προς ουρανίων λήξην, εις και ημάς δυσόπι μετασχήν, τους εφημούντας την εν Θεόν μνήμην σου. Ως ιερών μυσταγωγών της χάριτος και αθλητών συγκοινωνών και συστήνων, εφημούντες σε γερέρωμεν, ο βασίλευ Θεό μακάριστε, ως Υιος γαρ το λόγο ιεράτευσας, και δι' αυτόν το αίμα σου εξεχεάς, ο πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών. Χάριν βασιλέως των ουρανών, την δεδορημένην, εις εκλήτρωσιν των βρωτών, βασιλεί το πλάνο, ο βασιλεύ κηρύττων, αθλητικός δοξάζεις, τον σε δοξάσαντα. Εικοσιέξι Απριλίου. Βασιλέως Επισκόπου Αμασίας του Ιερομάρτυρος. Γλαφύρας και Ιούστας των Μαρτύρων, Νέστορος Γεωργίου και Καλανδίου των εν Κύπρο Οσίων. Ο Άγιος Βασιλεύς, ο Ιερομάρτης Επίσκοπος Αμασίας. Όταν ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Λυκίνιος, 307 έως 323 μετά Χριστόν, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να περιποιηθεί τους ειδωλολάτρες και να βλάψει τα δικαιώματα των χριστιανών, επίσκοπος στην Αμάσια του Ευξήνου Πόντου ήταν ο βασιλέας. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς ο βασιλέας με μία ανεπανάληπτη ενεργητικότητα ήταν πάντα κοντά στο ποιμνιό του και το στήριζε. Ένα περιστατικό όμως έκανε τον βασιλέα να έλθει αντιμέτωπος με τον Λυκίνιο. Η αυτοκράτηρα Κωνσταντία είχε σαν ακόλουθο μία πολύ όμορφη κοπέλα, τη Γλαφύρα. Το κάλος της νεαρής Γλαφύρας άναψε τα αμαρτωλά πάθη του Λυκινίου που θέλησε να προσβάλει την τιμή της. Η Γλαφύρα κατάλαβε τον κίνδυνο και μία βροχερή νύχτα, ανδρικά ντυμένη και με τη βοήθεια της βασίλισσας, έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και πήγε στην Αμάσια. Εκεί παρουσιάστηκε στον επίσκοπο βασιλέα και ζήτησε την προστασία του. Ο βασιλέας, αφού επένεσε την αδούλωτη σοφροσύνη της, την προστάτεψε και έδωσε την ευκαιρία στη Γλαφύρα να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Αυτό, όταν το έμαθε ο Λυκίνιος, έστειλε ανθρώπους να πάρουν τη Γλαφύρα, αλλά ήταν αργά. Η τίμια κοπέλα είχε ήδη παραδώσει την ψυχή της στο Χριστό. Τότε η μανία του Λυκινίου ξέσπασε στον βασιλέα. Τον έφεραν στην Νικομίδια Δέσμιο και αφού δεν μπόρεσαν να κάμψουν το φρόνημά του, τον αποκεφάλισαν. Η στάση του Αγίου Βασιλέα διδάσκει σε όλους εμάς με ποιο τρόπο πρέπει να τρέχουμε τον προκείμενον ημίν αγώνα,
δηλαδή με ποιο τρόπο πρέπει να τρέχουμε τον αγώνα κατά της αμαρτίας που προβάλλει μπροστά μας.